ομάδα σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογών υπάρχει στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος. Οι δραστηριότητές μας κυρίως αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, τόσο για το λογισμικό όσο και για το υλικό, καθώς επίσης και συστήματα για μηχανική όραση και περιβάλλοντα παρακολούθησης ηλικιωμένων, ευπαθών ομάδων, ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη και δραστηριότητες από συστήματα τέτοιου τύπου. Δύο από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιεί αυτή την περίοδο η ομάδα μας αφορούν καταρχήν ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το 7ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης συνολικής χρηματοδότησης άνω των 800.000 ευρώ. Από αυτά το πρώτο έργο ονομάζεται ΑΛΜΑ και ο στόχος του είναι να αναπτύξουμε τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να παραλληλοποιούν αυτόματα εφαρμογές για πλατφόρμες και αρχιτεκτονικές πολυπύρινων επεξεργαστών. Η τάση στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και στη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων καθορίζονται από το γνωστό νόμο του Μουρ. Ο νόμος του Μουρ μας λέει ότι ο αριθμός των δομικών στοιχείων, ο αριθμός των τρανζίστορς που μπορούμε να τοποθετήσουμε μέσα στο ίδιο ολοκληρωμένο, μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 2 ή 3 χρόνια. Η εφαρμογή του νόμου του Μουρ στα πολυπύρινα συστήματα μας δείχνει ότι μέχρι το 2025 ο αριθμός των πυρήνων, ο αριθμός των cores που μπορούμε να τοποθετήσουμε στο ίδιο ολοκληρωμένο θα είναι μεγαλύτερος από 1.000 cores. Αυτό γεννάει διάφορα ερωτήματα όπως είναι πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ όλα αυτά τα cores, πώς μπορώ να έχω ταυτόχρονα ενεργά όλα αυτά τα cores και προφανώς πρέπει να σκεφτούμε ότι το 95% του διαθέσιμου λογισμικού έχει γραφτεί σαν σηριακός κώδικας και έχει γραφτεί με άλλα λόγια να εκτελείται σε ένα core, το οποίο γεννάει επιπλέον ερωτήματα όπως είναι πώς μπορώ να προγραμματίσω όλα αυτά τα cores. Οι άξονες της έρευνά μας είναι η ανάπτυξη cyber-physical συστημάτων και ενσωματωμένων συστημάτων, κυρίως για ιατρικές εφαρμογές. Παράλληλα, στα πλαίσια αυτής της έρευνας αναπτύσσουμε εργαλεία και τεχνικές προκειμένου να βοηθήσουμε τον προγραμματισμό της νέας γενιάς συστημάτων, τα οποία είναι συστήματα που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές πολλαπλών πυρήνων. Στόχος του ερευνητικού έργου ΑΛΜΑ είναι να φτιαχθεί ένα σύνολο από εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που αναπτύσσουν εφαρμογές για ενσωματωμένα συστήματα να κάνουν και καλύτερες ποιότητες από άποψη ταχύτητας λογισμικού, εκμεταλλευόμενους όλους τους διαθέσιμους επεξεργαστικούς πυρήνες σε μια αρχιτεκτονική και ταυτόχρονα να μειώσουν δραστικά τον χρόνο που απαιτείται να κατασκευαστεί η ίδια η εφαρμογή. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης οι οποίοι παίρνουν σαν είσοδο ένα πρόγραμμα σηριακό και προσπαθούν σε συνεργασία με προγράμματα εξομοίωσης εκτέλεσης του προγράμματος σε παράλληλες αρχιτεκτονικές σιγά σιγά να δημιουργούν όλο και καλύτερα προγράμματα. Ένα πρόγραμμα κατά βάση είναι μια σειρά εντολών και εκείνο που θέλουμε να κάνουμε στην αυτόματη παραλληλοποίηση είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την πληροφορία από τον ένα επεξεργαστή στον άλλο. Εδώ έχουμε ένα μοντέλο επεξεργασίας το οποίο υποθέτει σύγχρονη επικοινωνία, το οποίο σημαίνει ότι οι δύο επεξεργαστές πρέπει να περιμένουν ταυτόχρονα την επικοινωνία αυτής της πληροφορίας. Υπάρχει και αντίστοιχο μοντέλο το οποίο λέγεται ασύγχρονο, στο οποίο άλλα κυκλώματα αναλαμβάνουν τη διαδικασία μεταφοράς της πληροφορίας, το οποίο είναι το παράδειγμα που βλέπουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Το δεύτερο έργο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της ομάδας αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος
24ωρης παρακολούθησης και αξιολόγησης επιληπτικών ατόμων, και στα πλαίσια αυτού του έργου η δραστηριότητα της ομάδας μας είναι να αναπτύξουμε εφαρμογές και αρχιτεκτονικές, οι οποίες θα επιτρέψουν τόσο στο επίπεδο των αισθητήρων όσο και στο επίπεδο του συστήματος υποστήριξη των γιατρών και των ατόμων που έχουν τη συγκεκριμένη πάθηση, αποσκοπώντας πάντα στην διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και στην αποδοτική παρακολούθηση και πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Η επιληψία είναι γνωστή εδώ και αιώνες. Και τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει μία πάρα πολύ σημαντική έρευνα γύρω από την διάγνωση και κυρίως την αντιμετώπιση της επιληψίας. Παρ' όλα αυτά, ένας τομέας στον οποίο η πρόοδος μπορεί να χαρακτηριστεί σχετικά περιορισμένη είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται η παρακολούθηση, καθώς ακόμα βασιζόμαστε στην παρακολούθηση ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνήθως σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ και σε αυτό το χώρο το άτομο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, καθώς είναι καλωδιωμένο και πρέπει να βρίσκεται συνήθως σε κάποια σταθερή κατάσταση, σε καρέκλα, σε κρεβάτι. Σε αυτούς τους τομείς έρχεται το πρόγραμμα Armor και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις πολύ σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αναφέραμε και παράλληλα να βοηθήσει να επιτευχθεί πολύ σημαντικότερη πρόοδος στη διάγνωση και στην παρακολούθηση της επιληψίας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας για την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης για ευαίσθητες ομάδες ή ομάδες που έχουν συγκεκριμένη πάθηση, όπως είναι τα άτομα με επιληψία, αυτή τη στιγμή οι εφαρμογές που αναπτύσσονται και τα συστήματα είναι στο τελικό στάδιο της υλοποίησης και πρόκειται να δοκιμαστούν στο King's College London Hospital σε μεγάλο αριθμό επιληπτικών ατόμων. Στόχος μας είναι να εξελίξουμε αυτές τις τεχνικές, ούτως ώστε να εφαρμοστούν και σε άλλες ομάδες, αλλά επίσης ασθενών, αλλά επίσης και σε άλλους χώρους, όπως είναι η παρακολούθηση ηλικιωμένων και η 24ωρη υποστήριξή τους. Μία ακόμα κατεύθυνση με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των δικτύων αισθητήρων αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων φιλτραρίσματος ή καλύτερα θα λέγαμε προεπεξεργασίας των δεδομένων πάνω στον αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο προτού τα δεδομένα μεταφερθούν ασύρματα. Έτσι λοιπόν, η βασική ιδέα είναι ο αλγόριθμος που εξάγει αυτά τα διανύσματα, που εξάγει αυτά τα χαρακτηριστικά των σημάτων να γίνεται πάνω στον αισθητήρα, με αποτέλεσμα η πραγματική πληροφορία που μεταδίδεται ασύρματα να είναι κατά πολύ μικρότερη. Εκτός από το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις που μας επιτρέπουν να βοηθήσουμε και να εξελίξουμε τις δραστηριότητες της ομάδας, έχουμε παράλληλα τη δυνατότητα να διεκδικούμε και να διοργανώνουμε με αξιώσεις μεγάλα παγκόσμια συνέδρια, μεταξύ των οποίων το συνέδριο της IEEE, το IVLSI το 2010, που πραγματοποιήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς υπό την αιγίδα της ομάδας και του τμήματος, ενώ παράλληλα μέλη της ομάδας έχουν σημαντικό οργανωτικό ρόλο σε παγκόσμια συνέδρια διεθνούς φήμης του χώρου, όπως είναι το FPL το 2014, που θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία και στο Μόναχο. Νομίζω η έρευνα για τα τεχνολογικά ιδρύματα αποτελεί μια παρακαταθήκη και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο οφείλουμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την τεχνολογική εκπαίδευση, να είμαστε εξωστρεφείς τόσο προς τα πανεπιστήμια και όσο και προς τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και να έχουμε ένα συμπληρωματικό ρόλο μαζί τους.